Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω αυτό το πανεύκολο μακιγιάζ για γιορτές, το οποίο μπορεί να το κάνει ο καθένας. Στην ουσία χρησιμοποίησα 5 προϊόντα γι' αυτό, μία εταιρεία, την οποία όλοι τη ξέρετε. Είναι ένα μακιγιάζ το οποίο μπορεί να φορεθεί με οποιοδήποτε ρούχο, είτε είναι ένα φόρεμα με παγέτες, είτε ένα μαύρο φόρεμα, τελείως μαύρο, και το μακιγιάζ να κάνει τον μπαμ. Νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο και γρήγορο, οπότε άμα είστε έτοιμες, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, έχω κάνει τη βάση μου, έχω κάνει τα φρύδια και συνεχίζουμε. Θα χρησιμοποιήσω σήμερα προϊόντα της NYX, γιατί ήθελα να κάνω ένα γιορτινό μακιγιάζ με προϊόντα που είναι αρκετά οικονομικά και μπορεί να τα πάρει ο καθένας. Κάνω contouring με αυτό το προϊόν της NYX, το αγαπώ πραγματικά. Έχει 3 χρώματα, το ένα είναι πιο σκοτεινό για να κάνετε τα κοψίματα, το λευκό για να δίνετε φως εκεί με τα σημεία που χρειάζεται. Βέβαια δυστυχώς δεν κάνει για σκουρόχρωμες κοπέλες, αλλά έχει σε διάφορες αποχρώσεις αυτό το τρίο. Και το άλλο είναι το highlighter. Με ένα πινέλο για blending. Τώρα θα πάρω ένα άλλο πινέλο και θα χρησιμοποιήσω τη λευκή πούδρα. Θα τη βάλω εδώ κάτω από τα μάτια. Ακριβώς κάτω από το contouring που έκανα πριν, για να έχει καλύτερη αντίθεση. Τέλεια. Και θα πάρω το highlighter τώρα. Θα το βάλω. Αυτό το highlighter βέβαια είναι θανατηφόρο. Φαίνεται από το άλλο σύμπαν. Δείτε εδώ. Εντάξει, για κάθε μέρα ίσως είναι too much. Αλλά εμείς κάνουμε ένα γιορτινό μακιγιάζ, οπότε δώσε πόνο. Προσδίνουμε καλά. Δείτε λάμψη. Θα βάλω εδώ το πάνω χείλο. Να το κάνω πιο μεγάλο, μπας και. Λιγάκι εδώ, λιγάκι, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο το χειμώνα, όταν δεν γινόμαστε λιπαρές από μόνες μας. Θα το βάλω και στην εσωτερική γωνία. Κοιτάξτε τι ωραία μακιγιάζ που κάνουμε μόνο με ένα προϊόν. Σκεφτόμουν να κάνω στην αρχή κάτι πιο κλασικό και να χρησιμοποιήσω ένα χρυσό γκλίτερ, αλλά μετά είδα τα νύχια μου που τα έχετε προσέξει όλες σχεδόν και αποφάσισα να πάρω ένα γκλίτερ όπως είναι τα νύχια μου. Γιατί όχι? Οπότε πήρα αυτό το γκλίτερ από την NYX, είναι το 06, εννοείται πως πήρα την τρομερή βάση για γκλίτερ που έχει η NYX και θα το βάλουμε τώρα. Το γκλίτερ σε όλο το κινητό μας πλεύρο. Δεν το έχω ξανακάνει, πρώτη φορά το κάνω, οπότε ελπίζω να το πετύχω. Παίρνω αυτό το πινελάκι της Inglot, μπορείτε να πάρετε και με τα δάχτυλα και
το πάρω και με τα δάχτυλα τελικά. Άμα τα έχετε κάνει σκατά με το eyeliner όπως έχω κάνει εγώ, παίρνετε ένα τέτοιο πινέλο, παίρνετε το make-up που χρησιμοποιήσατε ή το concealer, εξαρτάται από το τι βάλατε κάτω από το μάτι σας. Και κάνουμε εδώ μια τέτοια γραμμή και από την άλλη οπωσδήποτε κάνουμε πάλι για να φαίνονται οι ίδια. Λοιπόν, τώρα θα σας πω τι να κάνετε αν έχει πέσει πολύ γκλίτερ και δεν ξέρετε πώς να το μαζέψετε. Δεν μαζεύει με τίποτα. Πρώτον, βρίσκετε στο σπίτι ένα ζελοτέιπ, γιατί καμιά φορά είναι δύσκολο να βρείτε και ένα ζελοτέιπ στο σπίτι. Κόβετε ένα κομμάτι. Ναι, μπορείτε να το τυλίξετε γύρω από τα δάχτυλα, εννοείται με την πλευρά που κολλάει, για να είναι πιο άνετο. Μαζεύεσαι. Έτσι. Είπα πάλι να πρωτοτυπήσω και να μην βάλω ένα κόκκινο φανταχτερό. Και να βάλουμε ένα έτσι μπορντό βυσσινή. Είναι η απόχρωση 03. Θα χρησιμοποιήσω το ίδιο κραγιόν και το make-up που έβαλα εδώ. Θα τα ανακατέψω λίγο. Παρά ένα πινέλο του αφίβρε. Πολύ λίγο, σιγά σιγά.